αφού τέλειωσε και αυτό το μικρό σοου ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, να σας θυμίσουμε μόνο. Έλατε, ησυχία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όταν η μέρα είναι πάρα πολύ σοβαρή για να γίνονται τέτοια σοου αυτή την ώρα. Παρακαλώ. Θα θυμίσω το εξής. Όταν ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταθέταμε την πρόταση για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των πολιτικών και ποινικών ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών, δεν είχαμε βέβαια καμιά αυταπάτη και το είχαμε πει και δημόσια, θαρετά, σχετικά με τα όρια που αυτή αντικειμενικά θα είχε. Γνωρίζαμε άλλωστε τι είχε συμβεί σε παρόμοιες διαδικασίες στο παρελθόν, παρά τα μεγάλα λόγια που ακούγονται πάντα στην αρχή για άπλετο φως, για το ότι θα φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο και άλλα σχετικά. Γνωρίζαμε ποιος είναι και ποιος είναι σήμερα ο συσχετισμός μέσα στη Βουλή, αλλά και το απαράδεκτο γεγονός ότι η απόλυτη πλειοψηφία που κερδίζει το πρώτο κόμμα με τον πόνους των εδρών που δίνει ο απαράδεκτος εκλογικός νόμος μεταφέρεται και στις εξεταστικές και στις προανακριτικές επιτροπές. Τα όρια αυτά φάνηκαν με τη συνολική προσπάθεια συγκάλυψης, την μη κλήτευση ουσιαστικών μαρτύρων, με την προκλητική συμπεριφορά του απαράδεκτου Προέδρου που όρισε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή και με τις ανέξοδες αντιπαραθέσεις της με άλλα κόμματα, προκειμένου καθένα από αυτά να κρύψει τις ευθύνες της δικής του κυβερνητικής περίοδου. Φάνηκαν και με το βίαιο κλείσιμο των εργασιών της Επιτροπής, με ευθύνη πάλι της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, πριν ακόμα έρθει η δικογραφία από τη δικαιοσύνη και πριν εξεταστούν πλευρές όπως η αιτία της έκρηξης και το μπάζωμα του χώρου που οδήγησε στην καταστροφή σημαντικών στοιχείων. Τα παραπάνω που εμείς τα αντιπαλέψαμε στεναρά στο μέτρο φυσικά των δυνάμεών μας και των συσχετισμών έχουν καταγραφεί, τα είδε όλος ο κόσμος που απαιτεί δικαιοσύνη, τα είδαν οι συγγενείς των θυμάτων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι απολύτως υπόλογη απέναντί τους. Η Εξεταστική Επιτροπή είχε όμως, κατά τη δική μας γνώμη και τη σημαντική συμβολή της, άσχετα από το προκλητικό πόρισμα της συγκάλυψης που φέρνει για έγκριση σήμερα η δεδομένη πλειοψηφία της Βουλής. Ποια ήταν αυτή? Συνέβαλε αφενός στο να μην ξεχαστεί το έγκλημα, να παραμείνει ψηλά στη δημόσια συζήτηση και αφετέρου έφερε στο φως πολλά ουσιαστικά στοιχεία για την απόδοση και των πολιτικών και των ποινικών ευθυνών. Δόθηκε και έτσι η δυνατότητα σε πάρα πολλούς ανθρώπους στην πατρίδα μας, πολύ κόσμο, να ενημερωθεί για τις συνθήκες και τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος. Τροφοδοτήθηκε η αναγκαιότητα συμμετοχής ενεργά στις διάφορες κινητοποιήσεις του λαού και της ελληνικής νεολαίας. Αναδείχθηκαν αρκετά καινούργια στοιχεία από τις καταθέσεις των μαρτύρων. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής συνέβαλε και βοήθησε ή προέτρεψε, αν θέλετε, τη δικαιοσύνη να ασχοληθεί και με άλλα ζητήματα ή και με άλλους μάρτυρες. Συνολικά, η κυβέρνηση βγαίνει από την Εξεταστική Επιτροπή βαριά εκτεθειμένη. Τόσο λόγω της προσπάθειάς της να υπονομεύσει τις εργασίες της, όσο και από την κατάθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών και άλλων μαρτύρων. Η στάση της ήταν από την αρχή ως το τέλος ενοχική και αυτό κάτι δείχνει. Αυτό δεν το λέει μόνο το ΚΚΕ.
Το λέει και η πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων, η κυρία Καριστιανού, που σε πρόσφατη συνέντευξή της σημειώνει πως η Εξεταστική Επιτροπή δεν πήγε ακριβώς όπως το είχαν φανταστεί στην κυβερνητική πλειοψηφία. Ήταν αποκαλυπτική και αυτό για εμάς λειτουργήσε βοηθητικά. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτή και μόνο η δήλωση εμάς μας γεμίζει ικανοποίηση για την πρωτοβουλία που πήραμε τότε. Παρά το γεγονός ότι αυτή λιδωρήθηκε από άλλα κόμματα, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ που δεν την ψήφισε, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ παρόλο που την ψήφισε. Μας κάνει μάλιστα εντύπωση που κάποια κόμματα δεν μπήκαν καν στον κόπο να καταθέσουν πορίσματα. Ας την κρίνει αυτή τη στάση τους ο καθένας και η καθεμιά. Αν δεν υπήρχε αυτή η πρωτοβουλία του ΚΚΕ, το πιθανότερο είναι πως το έγκλημα θα είχε θαυτεί, καθώς όλα τα υπόλοιπα κόμματα που κυβέρνησαν τις τελευταίες δεκαετίες γνωρίζουν πολύ καλά πως έχουν σοβαρές ευθύνες για το τραγικό συμβάν και όλα βέβαια θέλουν τελικά να τα συγκαλύψουν, ό,τι αφορά τουλάχιστον τη δική τους περίοδο. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να ψηφίσει τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Όχι φυσικά επειδή τη βόλευε, όπως γελιοδός λέγεται και εδώ μέσα συχνά πυκνά κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, αλλά επειδή δεν μπορούσε να την αποτρέψει, αφού αρκούσαν γι' αυτό, και το ξέρετε όλοι και όλες, μόνο οι ψήφοι της αντιπολίτευσης. Αντίθετα, καταψήφισε και απέτρεψε τη συγκρότηση της προανακριτικής επιτροπής η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήταν άλλωστε και δεδομένο ότι θα το κάνει. Και επειδή κάποιοι εδώ μέσα κάνουν πως δεν θυμούνται, υπενθυμίζω ότι το ΚΚΕ υπερψήφισε και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική επιτροπή, παρά τις διαφωνίες μας ως προς το περιεχόμενο, που άφηνε εντελώς απ' έξω το ίδιο το έγκλημα των τεμπών δηλαδή και διερευνούσε μονάχα την οικονομική ζημιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα είχε γίνει λοιπόν χωρίς την πρόταση του ΚΚΕ? Θα είχαν σταματήσει τα πάντα πριν 4 μήνες. Δεν θα γινόταν καμιά συζήτηση δηλαδή, καμιά έρευνα. Ας αναρωτηθεί ο καθένας και η καθεμιά ποιον θα βόλευε αυτό. Και πάμε τώρα στην ουσία. Όπως καταγράφουμε στο πόρισμα που καταθέσαμε, από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής επιβεβαιώθηκαν οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες που διαχρονικά υπήρξαν για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο και την ασφάλειά του. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκαν οι ανταγωνιστικές σχέσεις που διαμόρφωσε ο προβληματικός διαχωρισμός του ΟΣΕ σε θυγατρικές, όπως και η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση στη συνέχεια του μεταφορικού έργου. Αντίστοιχα, η επιλογή της κατάτμησης των διαφόρων συμβάσεων προκειμένου να εξυπηρετηθούν διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα οδήγησε σε ασυμβατότητες των διαφόρων συστημάτων αλλά και σε μεγάλες καθυστερήσεις. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα, όταν συνέβη το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη, να μην έχει παραδοθεί και τεθεί ολοκληρωμένα σε λειτουργία κανένα από τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας που προβλέπονταν σε 4 τουλάχιστον συμβάσεις, των οποίων ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης είχε παρέλθει προπολού. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πλημελή συντήρηση δικτύου και υποδομών, λόγω της υποχρηματοδότησης, καθώς και με την μεθοδευμένη συνεχή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού και την ελλιπή εκπαίδευσή του, διαμόρφωσε ένα εκρηκτικό μείγμα για τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπινων λαθών, ενώ έλειπαν εντελώς τα τεχνολογικά μέσα για την αποτροπή τους. Επίσης, αναδείχθηκαν οι αντιλαϊκές προτεραιότητες που θέτει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου και την ταχύτητα μεταφοράς εμπορευμάτων, για το κέρδος δηλαδή, για να μιλάμε
έτσι όπως είναι τα πράγματα, σε βάρος όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Άλλωστε, η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2021 επισημαίνει ότι μόνο το 13% των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούσε με σύστημα ERTMS, δηλαδή το βασικό σύστημα ασφαλείας που προφυλάσσει από το ανθρώπινο λάθος. Όμως συνιστά τεράστια πρόκληση από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας να επικαλείται το συγκεκριμένο στοιχείο στο πόρισμά της για να καταλήξει ότι η λειτουργία του σιδηροδρόμου θεωρείται ασφαλής και χωρίς αυτά τα συστήματα, αφού αυτό συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, και άρα ότι το μόνο που έφταιξε είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Η εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων των άλλων χωρών κρατών μελών της, στις οποίες επίσης έχουμε πάρα πολλά δυστυχήματα και με νεκρούς πολλούς, με κανέναν τρόπο και με καμία λογική δεν αθωώνει την εγκληματική πολιτική εδώ στη χώρα μας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που είναι άλλωστε και ίδια με αυτόν τον άλλον. Ακριβώς γιατί σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κυβερνήσεις αδερφάκια, ομοειδεάτες, είτε της Νέας Δημοκρατίας εκεί, είτε του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ, όλων δηλαδή όσων έχουν κυβερνήσει και την Ελλάδα. Αυτή είναι η περίφημη Ευρωπαϊκή Ένωσή σας σε σχέση με το πολιτικό προσωπικό και τα οικονομικά συμφέροντα που αυτή υπηρετεί. Είναι μάλιστα πάρα πολύ προκλητική, ιδιαίτερα η ιδεολειπτική, θα έλεγα, προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να κρύψουν εντελώς τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζοντάς την μάλιστα και σαν κάτι σαν εγγυητή της ασφάλειας, να παρουσιάζουν δηλαδή μια απαράδεκτα ωραιοποιημένη εικόνα για το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι και αυτά τα κόμματα έριξαν νερό στο μήλο του κυβερνητικού αφηγήματος περί ανθρωπίνου λάθους, προσθέτοντας απλώς ότι ο σταθμάρχης ήταν ρουσφέτη της Νέας Δημοκρατίας, θέλοντας να τελειώσουν μόνο εδώ το ζήτημα των ευθυνών. Είναι προφανές ότι την πρώτη και βασική πολιτική ευθύνη για το συγκεκριμένο έγκλημα φέρει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ευθύνεται ως ο επικεφαλής της κυβέρνησης στη θητεία της οποίας συνέβη αυτό το τραγικό έγκλημα. Ευθύνεται γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παραλαμβάνοντας την αντιλαϊκή σκυτάλη από προηγούμενες, πρωτοστάτησε στην εφαρμογή με μεγαλύτερη ταχύτητα της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ευθύνεται γιατί παραπέμπει την ολοκλήρωση των στοιχειωδών έργων στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε βάθος 20ετίας. Ευθύνεται γιατί τα έργα αυτά θα χρηματοδοτούνται με αποκλειστικό πάλι κριτήριο την κερδοφορία, μακριά από τις ανάγκες του λαού για σύγχρονες, ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Όσο βαρύτατες κι αν είναι και οι ατομικές ευθύνες για την παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, δεν αθώνεται εδώ μέσα η πολιτική που έφερε τα πράγματα μέχρι εδώ. Η πολιτική που έχει δημιουργήσει χιλιάδες κοιλάδες των τεμπών, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Είναι προκλητική η αιμονή από την κυβερνητική πλειοψηφία στην προβολή του ανθρώπινου λάθους, όταν στην εποχή μας οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις θα μπορούσαν να διασφαλίζουν την πλήρια ασφάλεια στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, προλαμβάνοντας ή διορθώνοντας τα ανθρώπινα λάθη και εκμηδενίζοντας την πιθανότητα ατυχημάτων. Η σύγκρουση των δύο τρένων δεν ήταν αναπόφευκτη, όπως επιδιώκουν να πείσουν τα κυβερνητικά επιτελεία ένα χρόνο μετά το έγκλημα. Όπως έχει ήδη καταδειχθεί, θα είχε αποφευχθεί εάν ήταν σε λειτουργία τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας τηλεδιοίκησης ETCS και JSMR ή έστω κάποια από αυτά.
Επίσης, η σύγκρουση θα μπορούσε ακόμα να είχε αποφευχθεί παρά την απουσία αυτών των συστημάτων ασφαλείας, εάν υπήρχε τουλάχιστον το αναγκαίο και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό. Όμως, όλες οι κυβερνήσεις έχουν φροντίσει με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικαλούμενες πάλι τις αντοχές της οικονομίας να αποψηλώσουν το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές. Την περίοδο του εγκλήματος των Τεμπών, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, οι αναγκαίες θέσεις εργασίας για τον ΟΣΕ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 2.800 άτομα. Ωστόσο, οι οργανικές θέσεις του ΟΣΕ ήταν 2.098 και τελικά εργάζονταν στον ΟΣΕ μόλις 1.000 άτομα περίπου. Την πολιτική ευθύνη για αυτή την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο και τα τεράστια κενά και λήψεις στα συστήματα ασφαλείας φέρει ακέραια αυτό το κράτος και όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 30 χρόνων. Η μια έπιανε το νήμα από εκεί που τ' άφηνε η άλλη και όλες υλοποιούσαν τα ίδια, θανατηφόρα όπως αποδείχτηκε, μια θανατηφόρα πολιτική, ενώ τα προβλήματα και οι κίνδυνοι συσσωρεύτηκαν και συσσωρεύονταν συνεχώς. Οι εργαζόμενοι, τα σωματεία τους στον ΟΣΕ, προειδοποιούσαν συνεχώς με ανακοινώσεις, με εξώδικα για το ενδεχόμενο θανατηφόρου σημάντος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και άλλα κόμματα πραγματοποιούσαν ερωτήσεις στη Βουλή. Το μόνο που δεν ήταν γνωστό ήταν το πού και πότε ακριβώς θα συμβεί αυτή η τραγωδία. Τελικά συνέβη στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Και βέβαια οι πολιτικές ευθύνες επισύρουν και συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες, ιδιαίτερα για τους αρμόδιους υπουργούς και άλλα κυβερνητικά στελέχη την τελευταία τουλάχιστον 15ετία που αναδείχθηκαν και μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Όλων εκείνων δηλαδή όσων με τις ενέργειες ή με τις σημαντικές παραλήψεις τους υπονόμευσαν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Πιο συγκεκριμένα προκύπτουν σαφέστατες ποινικές ευθύνες των αρμόδιων Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών της περίοδου 2009-2023 για το κακουργηματικό αδίκημα της διαπαραλήψεως διατάραξης της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, από το οποίο προήλθε ο θάνατος 57 ανθρώπων και η βαριά σωματική βλάβη δεκάδων ακόμα ατόμων. Και πιο συγκεκριμένα των Υπουργών Κώστα Καραμαλή, Χρήστου Σπύρτζη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, Κωστή Χατζηδάκη, Μάκη Βορύδη, Γιάννη Ραγκούση και Δημήτρη Ρέπα. Με δεδομένο ότι οι ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας και η αδυναμία αποφυγής του ανθρώπινου λάθους ήταν, όπως αποδείχθηκε, σε γνώση τους, ανακύπτει ζήτημα όχι απλά αμέλειάς τους, αλλά συμπεριφοράς που μπορεί να θεωρηθεί ότι τελέστηκε με ενδεχόμενο δόλο. Αυτές οι ελλείψεις προκάλεσαν μια σειρά από ατυχήματα μέχρι το έγκλημα στα Τέμπη, με τους συγκεκριμένους υπουργούς να αδιαφορούν, να μην προβαίνουν σε καμιά ενέργεια λήψης των απαραίτητων μέτρων, αποδεχόμενοι έτσι την πιθανότητα πρόκλησης θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, αν όχι προδιαγράφοντάς το. Επίσης, για όλους τους παραπάνω υπουργούς, υπάρχουν και ποινικές ευθύνες για το κακουργηματικό αδίκημα της θανατηφόρου έκθεσης. Κατ' επέκταση θεμελιώνεται και το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αφού οι αρμόδιοι υπουργοί παρέλειψαν σκοπίμως να επιβλέψουν τον τρόπο ανάθεσης των έργων αυτών με σκοπό να εξυπηρετήσουν μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Σοβαρά ζητήματα και ποινικές ευθύνες εγείρονται και από την αλλίωση του τόπου του εγκλήματος λίγες μέρες μόλις μετά το συμβάν, κατόπιν εντολών στελεχών της κυβέρνησης και της περιφέρειας Θεσσαλίας. Αρμόδια πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται είναι μεταξύ άλλων ο κύριος Αγοραστός, τέος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Τριαντόπουλος, νυν υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Θέτουμε συγκεκριμένα
τις παραπάνω ποινικές ευθύνες, έχοντας υπόψη μας ότι μέρος αυτών για κάποιους έχει παραγραφεί λόγω της ευνοϊκής ποινικής μεταχείρισης που επιφυλάσσουν στα μέλη της κυβέρνησης το Σύνταγμα και ο απαράδεκτος νόμος περί ευθύνης υπουργών. Γι' αυτό άλλωστε και είναι διαχρονική η θέση του ΚΚΕ για κατάργηση των σχετικών διατάξεων, ώστε να δικάζονται οι υπουργοί όπως όλοι οι απλοί πολίτες. Αυτή τη θέση που επανέλαβε το ΚΚΕ και στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση την απέρριψα Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ παρά τα κροκοδίλια δάκρυα που ορισμένοι χύνουν σήμερα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το ΚΚΕ παρέδωσε το πόρισμά του στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ώστε να ενισχυθεί με βάση τα όσα αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο της Επιτροπής η ανάδειξη και η απόδοση των δεδομένων βαριών ποινικών ευθυνών τόσο των Υπουργών Μεταφορών όσο και άλλων κυβερνητικών στελεχών. Η δικαιοσύνη έχει ευθύνη να διερευνήσει και να αποδώσει ποινικές ευθύνες όσο ψηλά και αν φτάνουν. Να καταδικάσει τους υπαίτιους για όλα τα ζητήματα μέχρι και την προφανή αλλίωση του τόπου εγκλήματος με σκοπό να συγκαλυφθούν οι εγκληματικές ευθύνες για τη σύγκρουση των τρένων αλλά και την έκρηξη, την πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας. Με δεδομένες στην εξελισσόμενη ενώπιον της δικαιοσύνης διαδικασία αλλά και την μήνυση των συγγενών που θα διαβιβαστεί στη Βουλή, το ΚΚΕ τονίζει ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες, παρά την προσπάθεια να στοιχιστούν οι υπεύθυνοι πίσω από τον αντιδραστικό νόμο περί ευθύνης υπουργών ή τη βουλευτική ασυλία. Ο κάθε βουλευτής των υπολείπων κομμάτων και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Από εδώ και στο εξής για μας υπάρχουν δύο κρίσιμα ζητήματα. Το ένα είναι να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Το δεύτερο είναι να μην ξανάχουμε στο μέλλον τέτοιο έγκλημα, να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, να μην υπάρξουν άλλοι τραυματίες. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα ζήτημα αγώνα βεβαίως, διεκδίκησης και πολιτικών επιλογών του λαού, πιστεύουμε. Ξέρουμε ότι αν όλους εσάς που ευθύνεστε για αυτή την κατάσταση σας αφήσει ο λαός και η νεολαία στην ησυχία σας, αν μάλιστα σας επιβραβεύσει και στις κάλπες, την ίδια ακριβώς πολιτική θα συνεχίσετε να υλοποιείτε, γιατί αυτοί επιτάσσουν τα κέρδη των διαφόρων ομίλων που έχετε για γνώμονά σας. Άλλωστε, η ίδια αυτή πολιτική έχει προκαλέσει ήδη νέα σιδηροδρομικά ατυχήματα και επικίνδυνα περιστατικά και μετά τα Τέμπη, κάποια εκ των οποίων έχουν δει πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Το να αποδοθεί δικαιοσύνη είναι αίτημα των οικογενειών των θυμάτων, οι οποίες δίνουν ένα μεγάλο, αξιέπαινο, αξιοπρεπή αγώνα του ίδιου του λαού επίσης και όλων όσων διαδήλωσαν για να μην επαναληφθεί το έγκλημα αυτό. Και δεν διαδήλωσαν μόνο πέρσι, βγήκαν μαζικά στους δρόμους όλης της χώρας και φέτος, στις 28 του περασμένου Φλεβάρι, στην επέτειο του ενός χρόνου από το έγκλημα. Έδειξαν ότι η οργή όχι απλά σιγοκαίει, αλλά μάλλον φουντώνει όλο και περισσότερο, όσο συνεχίζεται η προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών αιτιών και των ευθυνών. Ο λαϊκός παράγοντας θα αποτελέσει όμως τελικά τη θριαλίδα, ώστε όλες αυτές οι προσπάθειες συγκάλυψης να μην έχουν αποτέλεσμα. Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΚΚΕ θα συνεχίσει να καταθέτει όλες του τις δυνάμεις, όπως υποσχέθηκε από την πρώτη στιγμή. Να είστε σίγουροι, κύριοι της κυβέρνησης, ότι δεν θα σας αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Αυτό το έγκλημα δεν πρόκειται να ξεχαστεί, ούτε να παραγραφεί. Ευχαριστώ.